Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, το νέο βήμα στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ΑΕ με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου χωρίς τη συμμετοχή του δημοσίου, παράλληλα με την απολιγνητοποίηση, αποτελεί ένα νέο χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού. Είναι ένα ακόμη βήμα στην πολιτική της απελευθέρωσης του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε βήμα σε αυτή την πορεία κερδισμένοι έβγαιναν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι και ο λαός. Αυτή την πολιτική υπηρέτησαν πιστά και απαρέγκλιτα όλες οι κυβερνήσεις, εκλεγμένοι στην τοπική και εκλεγμένοι στην τοπική διοίκηση, βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι που το αναλογούσε στην υπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο της ενέργειας. Την ουσιαστικότερη στήριξη όμως σε αυτή την πολιτική την έδωσαν οι εργοδοτικοί κυβερνητικοί συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, που ανέλαβαν το ρόλο του δούριου ύπου στο κίνημα των εργαζόμενων, όχι όμως για να κάμψουν τις αντιδράσεις των εργαζόμενων, αλλά για να τους κάνουν και υπερασπιστές της πολιτικής αυτής. Υπερασπιζόμενοι την εργοδοσία και καλλιεργώντας την αντίληψη ότι από τα κέρδη της ΔΕΗ ΑΕ θα δουν όφελος και οι εργαζόμενοι. Επίσης έβαλαν εμπόδια με τη στάση τους και τα συντεχνιακά αιτήματα στην κοινή συμπόρευση εργαζόμενων άλλων κλάδων και του λαού με την ενίσχυση του κοινωνικού αυτοματισμού. Κάθε βήμα στην απελευθέρωση, στην ιδιωτικοποίηση είχε τη σφραγίδα τους. Τώρα ξέρεις την αλήθεια, μην τους πιστεύεις. Όλοι οι υπερασπιστές της απελευθέρωσης του κλάδου, της ενέργειας μας έλεγαν ότι ο ανταγωνισμός θα έφερνε μείωση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, θα δημιουργούνταν νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και άλλα. Τι δείχνει όμως η πραγματικότητα μετά την προώθηση αυτής της πολιτικής? Τετραπλασιασμό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής φτώχειας του λαού, αύξηση της ανεργίας, επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας όπως είναι τα οχτάμινα και οι εργολαβίες, με μισθούς πείνας και μάλιστα χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Συνεχής περιορισμός των δικαιωμάτων του μόνιμου προσωπικού, χειροτέρευση των μέτρων υγείας και ασφάλειας και άλλα. Μεγαλύτερη εκμετάλλευση και καταστροφή του περιβάλλοντος, καθυστερήσεις και ακυρώσεις με εγκαταστάσεις. Αποδείχτηκε ότι όσο ο κλάδος της ενέργειας θα λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος, τόσο περισσότερα θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όπως και στο νέο βήμα της ιδιωτικοποίησης. Κερδισμένοι θα βγουν οι μέτοχοι της ΔΕΗ ΑΕ, που θα δουν τα κέρδη τους να αυγατίζουν από τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΕ προβλέπει 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2026. Περίπου ένας νέος ΑΕΣ στο Λεμαΐδος 5 κάθε χρόνο. Θα μπουκώσουν από τις χρηματοδοτήσεις των Ταμείων της Πράσινης Μετάβασης, θα βάλουν στο χέρι το λιγνίτι και τα υδροηλεκτρικά, θα αξιοποιήσουν όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που τους εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις. Χαμένοι θα βγουν οι εργαζόμενοι του κλάδου για μια ακόμη φορά που θα δεχτούν νέο χτύπημα στα δικαιώματά τους. Μετά τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας που θα φέρει η απολιγνητοποίηση, θα επεκταθούν οι εργολαβικές σχέσεις εργασίας με μισθούς πείνας και άθλιες εργασιακές συνθήκες. Θα χτυπηθούν πιο αποφασιστικά τα δικαιώματα του μόνιμου προσωπικού, θα προωθηθούν τα μέτρα που προέβλεπε το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ ΑΕ, όπως κατάργηση της μονιμότητας, η αξιολόγηση που στόχο έχει την μείωση των μισθών και την μετατροπή τους σε πυθύνια εργαλεία. Δεν είναι τυχαίο ότι στη ΔΕΗ ανανεώσιμες δεν υπάρχει καν συλλογική σύμβαση εργασίας για το προσωπικό. Θα αξιοποιηθεί ο νόμος Έκτρωμα Χατζηδάκη για κατάργηση του οχτάωρου και την κατάργηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Χαμένος θα βγει ο λαός που θα δει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται. Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι νέες υπέρογγες αυξήσεις στα τιμολόγια. Τα κέρδη των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ θα πιέσουν για μεγαλύτερες αυξήσεις στην τηλεθέρμανση, μιας και η ΔΕΗ ΑΕ θα είναι ο μοναδικός πάροχος θερμικής ενέργειας. Ήδη τα σχέδια προβλέπουν αύξηση της τιμής στο τιμολόγιο 150%. Όλα αυτά θα εντείνουν την ενεργειακή φτώχεια των εργαζόμενων και του λαού της περιοχής. Μπαίνουν σε κίνδυνο οι μετεγκαταστάσεις που εκκρεμούν και η αποκατάσταση εδαφών στα ορυχεία. Μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του κοινού, ενωτικού, μαζικού αγώνα όλου του λαού ενάντια στην πολιτική που μας μαυρίζει τη ζωή. Εργαζόμενοι στον κλάδο της ενέργειας,
το σύνολο των εργαζόμενων, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, βιοπαλαιστές, αγρότες, νεολαία και γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων με τα σωματεία τους και τους φορείς να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αναγκών μας. Όλοι στην απεργία στις 19 Οκτωβρίου που έχει προκηρύξει η ΓΕΝΟΠ. Διεκδικούμε. Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ενέργεια, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Ούτε μέρα χωρίς τηλεθέρμανση, καμία σκέψη για αύξηση της τιμής της. Υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας για τους οκταμηνίτες και τους εργολαβικούς. Όχι στην εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ ΑΕ που χτυπάει τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Αξιολόγηση, κατάργηση, με αξιολόγηση και κατάργηση της μονιμότητας και άλλα. Αυξήσεις στους μισθούς. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Μέτρα προστασίας από την πανδημία. Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι, να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι τα τεστ από την τσέπη τους. Το κόστος να το αναλάβει η εργοδοσία και το κράτος. Ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία. Καμιά συζήτηση για συγχώνευση και κλείσιμο κλινικών.